Παναγία μου, ξέχασα να φορτίσω και το Xperia. Τι είναι το Xperia? Θεέ μου, σε όλα έχει απείρια. Xperia μου, Xperia κινητό, iMac, Google, Facebook, δεν ξέρεις τίποτα. Η επανάσταση ξεκίνησε, γεια! Ποια επανάσταση, μωρέ? Θα πηθούμε άρρωστοι και θα καταλάβουμε τα νοσοκομεία. Θα μπούμε μέσα στα γραφεία να δούμε πού πάνε οι προμήθειες. Θα δούμε ποιοι υπέγραψαν για τις υπερκοστολογήσεις και θα τους βρούμε έναν έναν. Από εδώ που θα είναι η βάση μας. Ποια είναι η βάση μας? Η Γιάφκα θα γίνει εδώ. Εδώ! Εσένα δεν σε υποψιάζονται γιατί εσύ είσαι δεξιός. Πασόκι με! Πότε γίνεις Πασόκι? Δεν είναι να σε αφήσω λίγο μόνο σου, με χαλά! Πότε γίνεις Πασόκι? Απλώς έγινε Παπαδρέω δεξιός και συναντηθήκαμε. Γιάφκα θα κάνει το σπίτι μας. Για σένα παλεύω, βρε κόλλο, για σένα. Για μια καλύτερη ζωή. Πόσο χρόνο ζεις εγώ, κομμάσαι, θέλω να κλείσω τα μάτια μου ήσυχος. Θα ησυχάσεις με τα θάνατο. Με το... Τώρα έχει ανησυχία. Και τι θες να παραδώσεις, μην το πεις. Τι θες να κάνω εγώ? Γεια σας αύριο στον Αθιά. Γεια στον Παπαδάκη. Γράψε γράμμα στο σαντήρι και στήριξε το γεμάσιτο που κορμιδάει σε κατσίκι. Εκτονώσου! Στην τηλεόραση! Γιατί είναι η τηλεόραση! Έρχεται! Κάτω το μνημόνιο! Γνάστε μας! Θα μας ακούσει! Κάτω τα σπρέντς! Κάτω οι τράπεζες! Κάτω τα χρέη! Αχ, θα μας ακούσει ο καψής! Θα μας ακούσει ο πρεδιτές! Ναι, ναι, ποιοι διαφνεύανε! Όχι, θέλουμε να μας συλλάβουν! Και τώρα ο ύμνος της οργάνωσης! Γιατί δεν λες το ποίημα του Καρασταφέρη, μια χαρά είναι! Σιγά μην πω τραγούδι αυτού του κολοτούμπα του ξενογλύφτη της εξουσίας! Περιμένετε να δώσετε κανένα υπουργείο κιόλας μου! Κρυές της Ελλάδος, κρυές που σκληρά πονεμάτε δίπλα μου θέλατε. Η γριά που περνά και χάνεται, η γριά περνά και χάνεται, χάνεται. Η γριά απ' το χάρο πιάνεται, η γριά απ' το χάρο πιάνεται, χάνεται. Μια στιγμή για να δω τον πόνο μου, είναι εδώ πάνω απ' το κόλο μου, κόλο μου. Να χαρώ πριν τελειώσει ο χρόνος μου, πριν τελειώσει τώρα ο χρόνος μου. Πάνω μου!
Ευχαρίστε τις συντρόφισσες. Γεια σας συντρόφισσες, ραντεβού στο Κάιρο. Και μετά στη Βουλιακή. Μαζί μας η επαναστάτρια Παύλος Χαϊγάλης. Κομμενάρα. Έχει βγει μισή εμφύλιος, ναι. Πόσα χρόνια, ε? 19. Δεν τα θυμάσαι τώρα. 31 Μαρτίου του 1992 πρωτοβγήκαμε στη τηλεόραση του Μέγκα. Και είμαστε εδώ σήμερα. Ένα χειροκρότημα για την ωραιότερη γριά, για να τους πιο σπουδαίους κομικούς που έχουν περάσει. Παύλος Χαϊκάλης, και από μένα χειροκρότημα. Δώσε μουσική! Αυτό το έβαλα τώρα γιατί ξέρεις είναι τα γένια άσπα από κάτω, μην είναι ασπρόμαυρο. Διαβάζω μου φέρανε μια πολύ αγαπητή φίλη του Παύλου του Χαϊκάλη. Αγαπητέ Λάκη, το πρώτο σου χρέος εκτελώντας τη θητεία σου στη Ράτσα να νιώσεις μέσα σου όλους τους προγόνους. Το δεύτερο, να ζητήσεις την ορμή, είναι από το Καζαντζάκι. Να συνεχίσεις το έργο τους, για μένα και σας είναι. Το τρίτο χρέος, να παραδώσεις στο γιο τη μεγάλη εντολή να σε περάσει. Ευθύς ως γεννήθηκες, μια νέα πιθανότητα γεννιέται μαζί σου. Ένας λεύτερος κυρτιμός τρικυμάει την τεράστια ζωφερή καρδιά της Ράτσας. Έχεις ευθύνη. Δεν κυβερνάς πια μονάχα τη μικρή ασήμαντη ύπαρξή σου. Είσαι μια ζαριά όπου για μια στιγμή παίζεται η μοίρα του ζωγιού σου. Με εκτίμηση, Αλέκα, Σταύρος, Πάπα. Είναι αποκείμενο του Νίκου Καζαντζάκη. Μάλιστα και να διαβάσω. Εδώ λοιπόν, κυρία μου, στην Πιναλόγκα, φτάσαμε τώρα. Μα δεν μπορεί να φανταστεί τι γίνεται. Σήμερα πέρασα από το στον δρόμο και είδα μια ώρα έξω το έβραζε. Λέει τι γίνεται, μοιράσουν. Και τελικά είχαν εμένα ευρώ, ξέρω, 2 ευρώ. Και γινόταν σκοτωμό. Λέω εδώ λοιπόν, ο Λάνθιμος ο Γιώργος, πρέπει να τα πω όλα πριν αρχίσουμε. Στις 5 ταινίες στα Όσκαρ. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη επιτυχία. Ξαναβγαίνει η ταινία στους κινηματογράφους και παρακαλώ τα νέα παιδιά να βλέπουν τι είναι αυτό που κάνουν οι σημερινοί νέοι δημιουργοί. Στις 3 Φεβρουαρίου βγαίνει στους κινηματογράφους η ταινία του Γιώργου Χωραφά, υπογραφή, που έχει παρακολουθήσει το Τσαντίνι μας. Καλή επιτυχία, εύχομαι. Έχουμε γίνει φίλοι με τον Γιώργο τον Χωραφά. Θέλω να βοηθάμε. Τόσο λίγο φωνούλα. Η Μαρία σε ανύποπτο χρόνο μου είχε μιλήσει για τον ορφανό. Αλλά και το spirito.net, το site, από τις 10 Φεβρουαρίου θα βλέπει σινεμά με πολλές εκπλήξεις, κυρίως για τους νέους που ετοιμάζονται να κάνουν σινεμά. Σινεμά, μπράβο και στο παιδί αυτό, θα τα δώσω όλα, τα προλάβω, όλα θα τα προλάβω. Είναι μόλις 14 ετών, μα κατάφερε να βάλει τα γυαλιά σε πολλούς μεγαλύτερους. Γύρισε το ντοκιμαντέρ και πήρε βραβείο. Μπράβο, παιδί μου. Μην νομίζω ότι πρέπει να ξεπεράσουμε τους εαυτούς μας, να αλλάξουμε τρόπο αντίληψης και να κάνουμε μια υπερπροσπάθεια. Καλή επιτυχία να επιδόξω και στο φίλο μου τον Γρηγόρη τον Βαλτινό, το 3 Φεβρουαρίου πάνω στη Θεσσαλονίκη, ψηλά από τη γέφυρα. Και για το τι λέει γενέστε, στην Ελλάδα θα ρωτήσουμε μια τσιγκάνα. Γιατί εδώ θα έρχονται καινούργιες ωραίες φωνές, γιατί πρέπει να μπαίνουν και καινούργιες φωνές. Να ακούμε όλα αυτά. Ματούλα Ζαμάνη είναι το όνομα. Και θα με θυμηθείς, κυρία μου, ένα χειροκρότημα και ξέρω ότι σου λέω από καταβολή το καλό, στη Ματούλα.
Για ετοιμαστείτε λοιπόν. Δώσε, δική σου, άμα δεν χειροκροτήσετε, θα νομίζει ότι δεν υποδεχόμαστε σαν τον ένας άνθρωπο. Σε όλους, αλλά άγνωστος αυτούς που αγάπησαν. Γιατί Λάκη, θα σας το πω μετά βέβαια κιόλας. Γεννήθηκα σε ένα βλαχοτόπι. Οι γονείς μου ήταν βουκολικοί τύποι. Σύντομα κατάλαβα ότι βαριόμουν πολύ τη δουλειά και είπα στον πατέρα μου, μπαμπά, άνοιξε μου μια ταβέρνα. Μου την άνοιξε ο πατέρας μου, είμαι ψυχούλα. Ήθελα όμως και να τρώω και να τραγουδάω. Και έτσι την ταβέρνα την ονομάσαμε Παϊδόνια. Από το Παϊδάκια και από τα Ιδόνια. Ωραία, ήταν έλεγα σαλαλά κάθε Σάββατο, κάθε Κυριακή και αυτά. Έτσι ένιωθα λίγο μίζερα όμως και ξαφνικά άκουσα ένα τραγούδι στο ραδιόφωνο, ας πούμε, το κομμωτριάκι του φίλου μου Θανάση και λέω, όπα, θα γίνω κομμώτρια. Γίνομαι κομμώτρια με απότερο στόχο να γνωρίσω κάποιον. Μπαίνω στο κομμωτήριο μια μέρα και γνωρίζω έναν τύπο, τον Τζέλο. Μπορεί να το ξέρεις. Του λέω, για χαρά, τι κούρεμα, απλό. Κάνω το απλό, γνωριζόμαστε, παραμπούρι, εντάξει, ψάχνουμε. Ήμουν τυχαίρη. Πηγαίναμε πολύ καλά, κάναμε ταξίδια, δεν πληρώναμε τα διόδια, αλλά κάναμε ταξίδια. Και πηγαίναμε πολύ όμορφα. Μία μέρα γύρισε σπίτι, εγώ ακόμη βέβαια κράταγα το σουβλαζίδικο.